Αυτό που ξέρουμε από τον κύριο Σιμίτη είναι ότι πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν ξέρω τι μεταρρυθμίσεις εννοεί. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μεταρρύθμιση. Η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων είναι μεταρρύθμιση. Η δουλειά που έκανε ο Νάσος ο Ηλιόπουλος, που του εύχομαι καλύτερα στο Δήμο Αθηνών, που έφτιαξε το ΣΕΠΕ από κάτι που δεν το ήξερε κανένας, που έκανε 4.000 ελέγχους μόνο στις τράπεζες, με σημαντικά πρόστιμα, και ότι ο κόσμος της εργασίας αισθάνεται ότι δεν είναι ένα θύμα που ό,τι πει η εργοδοσία ισχύει, είναι μεταρρύθμιση. Και να μην πάρω τα αγαπημένα μας τα κοινωνικά ζητήματα. Όταν εμείς έχουμε αλλάξει πώς δουλεύουν τα ΕΣΠΑ και τώρα γίνεται με διαφάνεια και όλοι ξέρουν τα κριτήρια και ποιος κερδίζει, ποιος επιτυχαίνει και ποιος δεν επιτυχαίνει, είναι μεταρρύθμιση αυτό που θέλει ο κύριος Σιμίτης να δούμε περισσότερο. Όταν ο Ανδρέας Ξανθός έχει βγάλει από τη δυνατότητα του Υπουργείου να αποφασίζει τις τιμές και έχει πάει σε μια ανεξάρτητη αρχή, αυτό είναι μεταρρύθμιση. Όταν ο Ανδρέας ο Ξανθός έχει αλλάξει τελείως μαζί με την ομάδα του το τρόπο που γίνονται οι προμήθειες στην υγεία, αυτό είναι μεταρρύθμιση. Εμείς θα πάμε σε αυτές τις εκλογές με μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουμε αλλάξει τι σημαίνει η λέξη μεταρρύθμιση. Γιατί για 20 χρόνια πριν από την κρίση, η λέξη μεταρρύθμιση ήταν μια βρώμικη λέξη για τα λαϊκά στρώματα και τα μεσαία στρώματα. Γιατί σήμαινε λιγότερες συντάξεις, λιγότερους μισθούς, λιγότερα δικαιώματα στο χώρο εργασίας. Και ήμασταν η πρώτη γενιά, και αυτό είναι το ψυχολογικό σοκ που όντως δημιουργεί λαϊκίστικες αντιδράσεις, που όχι μόνο τα πράγματα ήταν χειρότερα, ήταν κακά, ήταν σε δύσκολες θέσεις για πολλές οικογένειες, αλλά η προοπτική ήταν ότι θα ήταν χειρότερα για τα παιδιά μας. Χειρότερες τους μισθούς, χειρότερες συντάξεις, χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Επιστρέφω τώρα από σε αυτούς που έχουν μάθει κάτι από την κρίση. Από την κρίση έχει μάθει η ακροδεξιά και η δεξιά. Έχουν μάθει από την κρίση. Έχουν μάθει ότι σε αυτά τα προβλήματα που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση μπορεί να έχουν παρέμβαση. Μπορεί να έχουν παρέμβαση οργανώνοντας τη λαϊκή βάση, την παραδοσιακή στην αριστερά. Σκεφτείτε ψηφοφόρους στη Νότια Γαλλία, στη Μασσαλία που πήγε στη Λεπέν. Σκεφτείτε ψηφοφόρους της εργατικής τάξης στη Βόρεια Αγγλία που πήγανε στο Brexit. Σκεφτείτε τους ψηφοφόρους που ήταν αριστεροί στη Βόρεια Ιταλία και τώρα ψηφίζουν τον Σαλβίνι. Έχουν καταλάβει οι δεξιοί και οι ακροδεξιοί ότι ήρθε η στιγμή τους να ξαναφτιάξουν μια συμμαχία πάνω στον εθνικισμό, στο ρατσισμό, στο σεξισμό. Προσέξτε όμως, όχι χτυπώντας τον νεοφιλελευθερισμό. Ο σύντροφος Στέλιος Κούλογλου έχει κάνει ένα πολύ ωραίο φυλάδιο που το έφτιαξε μετά από μια συζήτηση που είχαμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να ξέρουμε τι ψηφίζουν οι ακροδεξιοί στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, του Όρμπαν, οι ώρες υπεροριακής απασχόλησης που μπορεί να ζητήσουν οι εργοδότες αυξήθηκε από 250 το χρόνο σε 400, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για καθυστέρηση πληρωμών των υπεροριών ως και 3 χρόνια. Αυτό είναι στην Ουγγαρία του ακροδεξιού Όρμπαν. Στην Ευρωβουλή όλη η ακροδεξιά καταψηφίσανε την τροπολογία για το 8ωρο των οδηγών φορτηγών
και για το διάλειμμα 60 λεπτών μετά από 4,5 ώρες οδήγησης. Αυτό να το σκέφτεστε κάθε φορά που θα είστε σε έναν δρόμο και θα βλέπετε ένα φορτηγό να έρχεται μπροστά σας, ότι αυτός ο οδηγός μπορεί να μην είχε ούτε 4,5 ώρες. Άρα, όταν προσπαθούν σε λαϊκές γειτονιές, όπως η Νέα Ιωνία, οι ακροδεξοί να πούνε ότι είναι με τον κόσμο, να έχετε στα χέρια σας αυτά τα περιπτώσεις. Αυτές τις περιπτώσεις όπου οι ακροδεξιοί μπορεί να είναι εθνικιστές, ρατσιστές, σεξιστές, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με το δικό μας τον κόσμο για να το θέλουν να το βοηθήσουν στα δικαιώματα. Αυτό το δέχονται ακόμα και οι αστεί. Υπήρχε άρθρο του Wolfgang Munchaus στο Financial Times πριν από 2 εβδομάδες που είπε: μην νομίζετε ότι ο κόσμος θα πάει για πολύ καιρό στην ακροδεξιά, γιατί ενώ η ακροδεξιά προσπαθεί να πει για τα κακά της παγκοσμιοποίησης, στην ουσία δεν έχει κανένα πρόγραμμα για πώς να αντιμετωπιστούν ούτε οι κακές θέσεις εργασίας, ούτε οι θέσεις εργασίας με καμία προοπτική, ούτε η φτώχεια, ούτε για τη φτώχεια, ούτε για την ανισότητα. Έχουν μάθει και οι λιγότερο ακροδεξιοί. Υπάρχει στην χώρα μας η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο ερώτημα είναι πού είναι αυτή η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Γιατί βλέπουμε μια παράταξη που την οδηγάει ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης. Βλέπουμε μια παράταξη στην οποία, η οποία δεν μπορεί να ψηφίσει για το σύμφωνο συμβίωσης, δεν μπορεί να μην έχει μια ατζέντα για τον νόμο και την τάξη και να μιλάει καθημερινά για την εγκληματικότητα, ενώ όλα τα στοιχεία λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν έχει χειροτερέψει. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Και αυτό που έχει μάθει η Νέα Δημοκρατία φαίνεται, και δυστυχώς, και το εννοώ το δυστυχώς, γιατί δεν θέλουμε όλο το σχήμα το πολιτικό να πηγαίνει προς τα δεξιά, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκο Μητσοτάκη έχει να πάει προς τα δεξιά, να συνδεάσει δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό με τον αυταρχισμό. Αν αυτό είναι αλήθεια, το μόνο που μπορεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι να ρίξει, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Πώς το κάνει αυτό, λέγοντας, που το έχει πει 2-3 φορές, ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας στις εκλογές είναι η αλήθεια ενάντια στο ψέμα. Το έχει πει 2-3 φορές. Δεν θα πω πολύ ποιος μιλάει αλήθεια και ποιος μιλάει ψέμα. Θα σας πω μόνο 1-2 παραδείγματα ότι εμείς μετά από τον επώδυνο συμβασμό του καλοκαιριού του 2015 το πρόγραμμα που συμφωνήσαμε το πήγαμε στις εκλογές. Δεν κοροϊδέψαμε κανέναν. Είπαμε ότι θα είναι δύσκολο, είπαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα να είναι όσο λιγότερο επώδυνο είναι, είπαμε ότι θα κάνουμε τα πάντα να μετατρέψουμε τα εμπόδια σε καλό, αλλά το πήγαμε σε εκλογές. Και αφού μιλάμε για αλήθεια και ψέμα, να σας θυμίσω διάφορους ισχυρισμούς που έχουμε πει εμείς και έχουν πει οι αντίπαλοι μας. Είπαμε ότι θα βγούμε από το πρόγραμμα και θα κλείσουμε και τις 4 αξιολογήσεις. Ναι. Είπε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα γίνει αυτό. Πάλι ναι. Είπαμε ότι θα έχουμε μια συμφωνία για το χρέος στο τέλος του μνημονίου που δεν ήταν στο τραπέζι αυτής της συμφωνίας που πήγαμε στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015. Είχαμε αυτή τη συμφωνία για το χρέος. Ναι. Έχουμε
μια συμφωνία που σημαίνει ότι πληρώνουμε λιγότερο για το χρέος από χώρες σαν την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία για τα επόμενα 15 χρόνια. Ναι, ισχυρίστηκε ποτέ αυτό η Νέα Δημοκρατία? Δεν νομίζω. Είπαμε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Όλοι οι άλλοι το είπαν. Εγώ στην αλήθεια είπα το κάθε πράγμα στην ώρα τους. Όπως ξέρετε, η δική μου θέση είναι λίγο πιο λεπτή. Είπαμε όμως ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Ο Σκουλένης το έλεγε κάθε μέρα για όποιον ήθελε να το ακούσει. Εγώ έλεγα το κάθε πράγμα. Έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε ψηφίσει να μειωθούν οι συντάξεις. Δεν έγινε αυτό. Βγήκαμε δύο φορές στις αγορές όταν μας λέγανε ότι είμαστε κομμένοι από τις αγορές και μάλιστα αυτό ήταν η απόδειξη ότι δεν έχουμε βγει από το πρόγραμμα. Βγήκαμε. Επέστρεψε η ανάπτυξη. Επέστρεψε. Σε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς είχαμε εμείς δίκιο και είχε η Δημοκρατία άδικο. Προσέχετε, δεν λέω ψέμα, γιατί αποκλείεται και δεν είναι ωραίο να κατηγορείς τους αντιπάλους σου για ψέματα. Φαντάζομαι μπορούμε να πούμε ότι έκαναν κάποια λάθη εκτιμήσεων. Και ποτέ, ακριβώς, ακριβώς όπως το λέει ο σύντροφος, έτσι το λέμε τώρα. Και ποτέ όλα αυτά δεν τα κάναμε με θριαμβολογία. Ποτέ δεν το κάναμε με θριαμβολογία. Το κάναμε ξέροντας τις δυσκολίες του κόσμου. Ξέραμε τι μπορούσαμε να υποσχεθούμε. Ξέραμε τις δυσκολίες που περνάνε, προσπαθήσαμε να έχουμε ένα σχέδιο πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Δεν έχουμε βγει με την έννοια ότι όλα είναι καλά, έχουμε βγει με την έννοια ότι το πρόσημο είναι θετικό και λύνονται τα προβλήματα ένα-ένα. Άρα για εμάς δεν χρειάζεται να μπούμε στις εκλογές αυτές με το ψέμα και την αλήθεια. Γιατί εμείς έχουμε ένα έργο που το εφαρμόσαμε με συγκεκριμένο προσανατολισμό και με ορατά παραδείγματα. Εμείς πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη σε αυτά που κάναμε όλο αυτό το καιρό που προειδιάζουν και που θέλουμε να το πάμε. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε για τους αντιπάλους μας ότι είναι ψεύτες. Γιατί το βασικό δεν είναι ότι είναι ψεύτες. Είναι ότι υποστηρίζουν συγκεκριμένες ταξικές επιλογές και αυτό θα φανεί αν έχουμε ποτέ επιστροφή στη Νέα Δημοκρατία. Το έχω πει πολλές φορές. Και ακόμα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας δεν είναι το θέμα αν λέει ψέματα ή όχι. Είναι τι υποστηρίζει και τι θέλει να κάνει. Άρα σε αυτές τις εκλογές θέλω όλοι και όλες μας να πάμε με τις αξίες μας που μας χαρακτηρίζουν. Αυτές οι αξίες πια δεν είναι όπως όταν το συζητάγαμε και μάλιστα πάλι παρουσίασα στη Νέα Ιωνία ένα βιβλίο πριν από την κρίση που ήταν οι αξίες και η αξία της αριστεράς, όχι σε αυτή την αίθουσα, λίγο παραπέρα. Τότε το κάναμε χωρίς έμπρακτο αποτέλεσμα, τι σημαίνει η αξία της αριστεράς. Θα επιστρέψω σε αυτό. Άρα δεν είναι μόνο αξίες, αλλά είναι αξίες που ενσωματώνονται και εμπνέονται συγκεκριμένες πράξεις. Τι σημαίνει αυτό? Είχαμε 930 εκατομμύρια για οι παραπάνω δαπάνες στο προϋπολογισμό του 2019. Και είπαμε ότι δεν μπορεί όλο αυτό να πάει σε μειώσεις φόρων όπως επεθνίσεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να πάει όχι μόνο γιατί δεν είναι η αξία μας, ότι μόνο οι μειώσεις φόρων θα φέρει τις θέσεις δουλειάς και θα έχουμε ανάπτυξη και κάποια στιγμή στο μέλλον θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, θα δουν και οι φτωχοί κάποιο κομμάτι. Είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι στη βάση της οικονομικής πολιτικής για να είναι πετυχημένη πρέπει να είναι ο κόσμος της εργασίας και να υπάρχει το κοινωνικό κράτος. Τι κάναμε όμως για την ανάπτυξη από αυτά τα 930 εκατομμύρια? Μειώσαμε και φόρους, μειώσαμε και κοινωνικές εισφορές, ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούμενους και στις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά για μας η αναπτυξιακή στρατηγική ποτέ δεν μπορεί να είναι
μόνο θέμα φορολογίας. Για μας η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να βασίζεται σε μια αναπτυξιακή στρατηγική που βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο από τη μεριά της χρηματοδότησης, και αυτές τις μέρες σε λίγο θα υπάρχει νομοσχέδιο και για την αναπτυξιακή μας τράπεζα και για τις μικροεπιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις στις επόμενες μέρες. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται και βοήθεια να έχουν σχεδιασμό, να έχουν στρατηγική, να μπορεί να συνεργάζονται μαζί και για την έρευνα και για το πακετάρισμα το προϊόντων και για το marketing. Σας λέω, επειδή είμαι και γεννημένος στη Βρετανία και τόσα χρόνια, 20 χρόνια, όταν επιστρέφω στο Λονδίνο και πηγαίνω στα γκουρμέ μαγαζιά, γιατί είμαι και λίγο λιγούρης, το πρώτο πράγμα που πηγαίνω και βλέπω είναι αν υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Και έχει αλλάξει τελείως. Έχει αλλάξει αυτό τα τελευταία 5-10 χρόνια. Τώρα βλέπετε ελληνικά κρασιά, ελληνικές λιαστές ντομάτες, ελληνικό λάδι, ελληνικές ελιές, πολύ ωραία πακετερισμένα σε πολύ ακριβά μαγαζιά. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια στρατηγική που βοηθάει την εξωστρέφεια επιχειρήσεων, που ποτέ δεν θα είναι μεγάλες επιχειρήσεις των 300 και 500 απασχολούμενων, αλλά θα μπορούν να έχουν συγκεκριμένες εξειδικεύσεις για να μπορούν να ανταγωνιστούν. Το λέμε πολύ καθαρά στα μεσαία στρώματα. Ο λόγος που υπάρχει ο Τραμπ, ο λόγος που υπάρχει η Λεπέν, ο λόγος που υπάρχει ο Σαλβίνη, είναι ότι η παγκοσμιοποίηση με τον τρόπο που έγινε κατέστρεψε τα μεσαία στρώματα παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Στη Γαλλία, που μόλις ήμουνα τις προηγούμενες μέρες, πέρα από τις 5, 6, 7 μεγάλες πόλεις, στις μεσαίες πόλεις που μπορεί να είναι 40.000 μέχρι 500.000, η μεσαία τάξη δεν έχει κανένα μέλλον. Στη Βρετανία, εκτός από τις 5-6 μεγάλες πόλεις, η μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Δεν έχει προπτική, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν κάποια προπτική. Λέμε πολύ ξεκάθαρα στις μεσαίες τάξεις. Θα προσπαθήσουμε με όλο το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε να κάνουμε και μειώσεις φόρων. Αλλά μην πιστέψετε ότι μόνο με τις μειώσεις φόρων που σας υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να λέει και από πού θα χρηματοδοτηθεί, ότι θα αλλάξει. Γιατί η μείωση των φόρων ως η πανάκια της πολιτικής το αφούνε οι μεσαίες τάξεις από το 1990. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο μισό. Από το 1930, σας είπα, το μισό πήγε για την ανάπτυξη, μείωση των φόρων, μείωση των κοινωνικών εισφορών. Το άλλο μισό πήγε σε κοινωνικά μέτρα. Πριν πω όμως για αυτά τα κοινωνικά μέτρα, θέλω να σας πω κάτι που είχα πει στην Αιωνία τότε με αυτό το βιβλίο που σας είπα για την αξία και τις αξίες, οι αξίες και η αξία της αριστεράς. Εδώ και πολλά χρόνια οι κοινωνικοί επιστήμονες κάνουν έρευνες για την ευτυχία. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο? Τι είναι δηλαδή από πίσω για να είσαι πιο ευτυχισμένο? Η παράξενη απάντηση των κοινωνικών επιστημών είναι ότι δεν είναι το εισόδημα. Μετά από κάποιο ποσοστό, δεν ισχύει για τους πάρα πολύ φτωχούς, εκεί όντως ότι αυξήσεις το εισόδημα γίνεσαι πιο ευτυχισμένος, αλλά για όλο τον άλλον κόσμο ελάχιστη συσχέτιση υπάρχει με την αύξηση του εισοδήματος και την ευτυχία. Αυτό είναι και εντός της χώρας, σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά και όταν συγκρίνουμε χώρες.
Δηλαδή η Αμερική που είναι πολύ πιο πλούσια από την Πορτογαλία, που είναι πολύ πιο πλούσια από την Αρμενία, δεν έχει περισσότερο ποσοστό ευτυχίας ή ευτυχισμένων ανθρώπων. Η Αμερική του 2015 που είναι πολύ πιο πλούσια από την Αμερική του 70 και πιο πλούσια από την Αμερική του 50, δεν είναι πολύ ευτυχισμένη, πιο ευτυχισμένη τώρα. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο? Πρώτον είναι μια θέση εργασίας που τους φέρνεται ο εργοδότης με ανθρωπιά. Δεύτερον είναι να υπάρχει μια γειτονιά με ασφάλεια. Τρίτον να υπάρχουν καλά σχολεία για τα παιδιά. Τέταρτον να υπάρχουν καλά νοσοκομεία και για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους ανθρώπους. Αυτά, η κοινότητα, ότι έχουμε, είμαστε σε μια κοινότητα σαν την Νέα Ιωνία που έχουμε καλά σχολεία και έχουμε καλά νοσοκομεία και τα παιδιά μας μπορούν να παίξουμε στις γειτονιές, δεν είναι στη βάση των αξιών της αριστεράς που θέλουμε να κάνουμε? Άρα όταν λέμε εμείς ότι θέλουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό κράτος, λέμε κάτι που αν δεν το πούμε μας το παίρνει η ακροδεξιά. Σε ένα πράγμα η ακροδεξιά έχει καταλάβει καλύτερα από την αριστερά, κατά τη δική μου άποψη. Και αυτό είναι το θέμα της κοινότητας. Το θέμα ότι ο κόσμος θέλει να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει, όπου κάπου μπορεί να πει τον πόνο του, ότι κάπου μπορεί να είναι ευχαριστημένος και άνετος. Και αυτό η ακροδεξιά, με το που μιλάει για κοινότητες και εθνική ταυτότητα, το έχει καταλάβει. Εμείς πρέπει να δώσουμε μια καινούρια έννοια τι σημαίνει κοινότητα και τι σημαίνει γειτονιά και σχολείο για να αισθάνεται ο κόσμος ότι ανήκει. Άρα, όταν λέμε εμείς ότι τα μεσά λεφτά τα δώσαμε αυτή τη φορά στη στέγαση και όταν λέμε τα άλλα μισά λεφτά τα έχουμε δώσει ουσιαστικά στο παιδί, είτε με επιδόματα για το παιδί, είτε για σχολικά γεύματα, είτε για σχολεία για τα μικρά παιδιά, φτιάνουμε ένα κοινωνικό κράτος για πρώτη φορά. Το ξέρετε ότι η παιδική φτώχεια στο 2009, πριν από την κρίση στην Ελλάδα, ήταν στο 26%. Δηλαδή ένα στα τέσσερα παιδιά μετά από τις παχές αγελάδες, όχι μετά από μια κρίση, δηλαδή το 2009 που όλα πηγαίνανε πρίμα, κανένας δεν ανησυχούσε για τίποτα, όλοι ζούσαμε στο όραμά μας ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, η παιδική φτώχεια ήταν αυτό. Και αυτό εξοργίζουμε όταν ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Σημίτης λέει ότι αυτό που κάνουμε είναι επιδόματα και επιδοτήσεις. Όταν εμείς φτιάχνουμε για πρώτη φορά ένα κοινωνικό κράτος. Όταν υπάρχει για πρώτη φορά μια πολιτική για το παιδί. Όταν ξέρουμε ότι όλες οι έρευνες λένε ότι για να υπάρχει ισότητα πρέπει να αρχίσεις με τα παιδιά μικρά. Αν ζούνε σε χώρους και σε οικογένειες και σχολεία που είναι φτωχικά, η επίδρασή τους όταν θα είναι 20 και 30 και 40 δεν είναι αναστρέψιμο. Ο καπιταλισμός με αυτή την έννοια καταστρέφει ζωές. Και μια αριστερή κυβέρνηση έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να κάνει μια κοινωνική πολιτική που για πρώτη φορά βάζει τα θεμέλια ενός κοινωνικού κράτους. Γιατί όλη η Νότια Ευρώπη δεν είχε κοινωνικό κράτος πριν από την κρίση. Ούτε η Ισπανία, ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ελλάδα. Είχαμε ένα κοινωνικό κράτος που έδινε αρκετά λεφτά για τις συντάξεις, αλλά σχεδόν τίποτα άλλο. Δηλαδή για τη στέγαση εμείς δεν δίνουμε μέχρι τη φετινή μας στρατηγική να βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια, για τον Νίκη δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Άρα ήταν μόνο για τις συντάξεις, ήταν μέσα από τη διαφθορά και το πελατειακό σύστημα, ήταν άνισο και δεν ήταν αποτελεσματικό. Δεν μείωνε την ανισότητα και στο φτώχεια. Άρα για μας και το κοινωνικό κράτος είναι σημαντικό
γιατί φτιάνει και θα μπορέσει να φτιάξει αυτές τις κοινότητες, να αισθάνεται ο κόσμος για την ασφάλεια της γειτονιάς, για το καλό ξενο... νοσοκομείο και το καλό σχολείο, και συγχρόνως αυτό είναι μέρος της οικονομικής μας πολιτικής. Είναι μόνο θέμα η κοινότητα και η ταυτότητα και η αίσθηση του ανήκειν μόνο κοινωνικό, μόνο οικονομικό? Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό εμείς έχουμε προσπαθήσει να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα που μπορεί όλοι να είμαστε περήφανοι σε πολλά επίπεδα. Η στρατηγική της αναθεώρησης του Συντάγματος αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί η αναθεώρηση του Συντάγματος να κάνει και την πολιτική πιο ελκυστική. Γιατί ο κόσμος, για να αισθάνεται ότι είναι σε μια κοινότητα και έχει μια ταυτότητα και μπορεί να είναι πολίτης, πρέπει να έχει την αίσθηση ότι μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει για να μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα, καταρχάς είναι στις εκλογές να έχει κάποια επιλογή. Άλλο πρόγραμμα όπως το παρουσιάζω εγώ και ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί και όλα τα κομματικά στελέχη έχει ο ΣΥΡΙΖΑ που βάζει την κοινωνία μαζί με την οικονομία, και άλλο πρόγραμμα είναι και άλλη επιλογή είναι που πρέπει να κάνουμε όσοι, που έχει η Νέα Δημοκρατία, που είναι μειώνουμε τους φόρους, προσκαλούμε επενδύσεις όπου να είναι, με όποιους όρους θέλουμε. Είναι άλλα προγράμματα. Αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία. Δεν ήταν καλό για τη δημοκρατία πριν από την κρίση ότι η κέντρο αριστερά και η κέντρο δεξιά χοντρικά λέγανε το ίδιο. Το δεύτερο, για να η πολιτική να είναι ελκυστική, πρέπει ο κόσμος να έχει δικαιώματα, πρέπει οι βουλευτές. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτοί που λένε ότι εμείς παίρνουμε την ευθύνη για την κρίση. Αν και έχω ακούσει πολύ λίγες αναλύσεις που λένε ότι παίρνουμε την ευθύνη για το πελετειακό κράτος, που αυτό ήταν η πολιτική των δύο κομμάτων για τα 30 τόσα χρόνια πριν από την κρίση, ότι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ούτε το άρθρο που περιορίζει τις θητείες των βουλευτών. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι οι ίδιες οικογένειες με τα ίδια παιδιά τους πρέπει να είναι πάντα στην εξουσία, χωρίς να μπορεί να ανοιχτεί καθόλου αυτό το πολιτικό σύστημα. Είναι τραγικό αυτό. Και το ξέρετε ότι αν δεν είχε γίνει κρίση, αυτό το πελετειακό σύστημα, με αυτές τις σχέσεις με τις τράπεζες και αυτές τις σχέσεις με τα μίντια, δεν θα είχε καταρρεύσει. Δεν μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από την κρίση να σπάσει ένα σύστημα που ήταν τόσο κλειστό, τόσο καλά χρηματοδοτούμενο, παρόλο που οι ηγέτες ξέραν ότι πληρώνουν αυτές τις εκλογές, δεν αναρωτηθήκανε ποτέ που ερχόταν αυτά τα λεφτά. Φαντάζομαι ότι φανταζότανε ότι ήταν καλοί άνθρωποι που απλώς τους βρήκανε τους ηγέτες τόσο ελκυστικούς που δίνανε αυτά τα λεφτά. Δεν θα μπορούσαμε να το σπάσουμε αυτό. Άρα η συνταγματική αναθεώρηση προσπαθεί να πάει στον κορμό να αλλάξουμε ένα πολιτικό σύστημα που οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα σοβαρεύονται και η πολιτική με ήττα γίνεται πιο ελκυστική. Και γι' αυτό κάναμε όχι μόνο τις θητείες, κάναμε και να μπορούν και συλλογικότητες να προτείνουν νόμους, κάναμε αυτό για τα δημοψηφίσματα. Ούτε αυτό φτάνει όμως για μια καινούρια αίσθηση ταυτότητας και κοινότητας. Και γι' αυτό προχωρήσαμε να δώσουμε μια άλλη έννοια τι σημαίνει ελληνική πολιτική που μπορεί να είμαστε περήφανοι. Αυτό που κάναμε για την οικονομία, που βγάλαμε τη χώρα από την κρίση, σημαίνει ότι έχουμε ένα άλλο κύρος όταν μιλάμε. Και αυτό φαίνεται στις αλλαγές που γίνονται και τις ανακατατάξεις των συμμαχιών στην Ευρώπη. Καταλαβαίνει ένας κόσμος ότι αυτή η αριστερά μπορεί να λύνει προβλήματα. Μπορεί να λύνει όμως προβλήματα και εκτός το οικονομικό πεδίο. Γι' αυτό και η Πρέσπες μας έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Μας έχει αναβαθμίσει γιατί
όλος ο κόσμος, εντάξει, όταν λέω όλος ο κόσμος, υπάρχει και ο Ερντογκάν, υπάρχει και ο Πούτιν, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου θεωρεί ότι ήμασταν μέρος μιας λύσης που έπρεπε να είχε γίνει πριν από 30 χρόνια. Και πολιτικά έχουμε μια σταθεροποίηση στα Βαλκάνια και είμαστε μια δύναμη προς αυτή τη σταθεροποίηση, αλλά και ως μισθός Θεσσαλονικιός πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι αυτοί που θα κερδίσουν περισσότερο είναι οι Βόρειοι. Γιατί δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να είναι το κέντρο των εξελίξεων, να είναι ένα κέντρο ενεργειακό, ένα κέντρο εμπορικό, ένα κέντρο μεταφορικό, αν κοιτάει προς τα κάτω. Έχω πει πολλές φορές στους Θεσσαλονικείς ότι είναι λίγο παράδοξο που είχατε τόσους μεγάλες αντιρρήσεις όταν εσείς είσαστε αυτοί που θα κερδίσετε πιο πολύ από όλους. Είναι σημαντικό να είμαστε περήφανοι για μια εξωτερική πολιτική που είναι υπέρ της ειρήνης και των λύσεων και όχι μια εξωτερική πολιτική που μεταθέτει τα προβλήματα και κάποτε θα τα λύσουμε. Παραμένουμε όμως και ευρωπαϊστές. Και παραμένουμε ευρωπαϊστές με όλα τα προβλήματα που μας έχει δημιουργήσει στην Ευρώπη και όλες τις δυσλειτουργίες που η διαπραγματευτική ομάδα τις ξέρει και τις έχει μάθει στο πετσί της τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύουμε πια ότι στο εθνικό επίπεδο μπορούμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα που μας αφορούν. Δεν πιστεύω εγώ πια ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του φορολογικού ανταγωνισμού μόνοι μας. Γι' αυτό και να σας το πω εδώ ότι μαζί με το Σόιμπλε, το ένα πράγμα που συμφώνησα με το Σόιμπλε είναι για το φόρο πάνω στα κέρδη να υπάρχει ένα σε όλη την Ευρώπη. Για να μην μπορεί η Βουλγαρία να το κατεβάζει, η Ιρλανδία να το κατεβάζει, να είναι ίσο το δεν μπορεί να το κάνει μόνο αυτό. Όπως δεν μπορούμε να παλέψουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες από μόνοι μας. Η συμφωνία της Βαλέτας που έκανε το Υπουργείο Υγείας, που έφερε 7-8 χώρες, γιατί δεν το είχαν σκεφτεί οι προηγούμενοι να μπορούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελείως διαφορετικό είναι η Ελλάδα να διαπραγματεύεται με μια φαρμακευτική εταιρεία και άλλο να διαπραγματεύεται μαζί με τη Μάλτα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τις άλλες, νομίζω είναι 9 χώρες στη συμφωνία της Βαλέτας. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και η τιμή του φαρμάκου δεν λύνεται σε ένα κράτος. Ούτε λύνεται το θέμα το οικολογικό. Ποιος πιστεύει δηλαδή ότι μπορούμε να αντιδράσουμε στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής μόνοι μας σε μια χώρα χωρίς υπερεθνικές συμφωνίες. Όλα αυτά που είπα είναι διαχωριστικές γραμμές. Είναι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σε μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι διαχωριστική η γραμμή ότι εμείς βάζουμε πρώτα το κοινωνικό μαζί με την οικονομία και όχι σε μια σκέψη μετά. Είναι διαχωριστική η γραμμή ότι θεωρούμε ότι η πολιτική πρέπει να ανοίξει και πρέπει να έχει ο κόσμος περισσότερα δικαιώματα και περισσότερο χώρο να μπορεί να κάνει παρέμβαση. Είναι διαχωριστική η γραμμή ενάντια στον εθνικισμό και στο ρατσισμό που ποτέ δεν έλυσε τα προβλήματα. Και ακριβώς επειδή πολλοί κόσμος αισθάνονται αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, βλέπετε αυτές τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Βλέπετε ότι η συμμαχία κόκκινο-κόκκινο-πράσινο, δηλαδή ένα κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας, που προσπαθεί, έχει μάθει κάτι από την κρίση. Η δική μας καθυστερεί, αλλά έχω την ελπίδα ότι εντός 30 χρόνια θα έχει φτάσει εκεί που έχουν φτάσει οι προηγούμενοι. Είναι το κόκκινο το δικό μας της αριστεράς και το πράσινο.